Έχω πρόθεση να κρατήσω χαμηλούς τόνους, εκτός αν προκληθώ από διάφορους ανώνυμους κύκλους που δεν έχουν το θάρρος να αναφέρουν το όνομά τους και γράφουν διάφορα γελία και μετικά σχόλια σε διάφορα ανώνυμα blogs. Εν πάση περιπτώσει, καταρχάς δεν έχω καμία πρόθεση να απαρτηθώ, διότι με πολύ μεγάλη πλειοψηφία με εξέλεξε ο λαός του Δήμου Άσου Λεχαίου και του Μεγάλου Δήμου του Καλλικρατικού και με τίμησε συγκινητικά με την ψήφο του. Κατά δεύτερο λόγο, δεν είχα καμιά πρόθεση να το κάνω εάν δεν είχε αποκατασταθεί ένα πρόβλημα ηθικής τάξης στο Δημοτικό Διαμέρισμα Λεχαίου, το οποίο γνωρίζει όλος ο συνδυασμός του στον οποίο συμμετείχα και για τον οποίο δυστυχώς και οι περισσότεροι τώρα σφυρίζουν αδιάφορα. Να σας πω την αλήθεια, εγώ έχω εκλεγεί και θα μπορούσα να σφυρίξω κι εγώ αδιάφορα. Όμως δεν το κάνω, γιατί υπερασπίζομαι την τιμή και την υπόλοιψη, αλλά και τον αγώνα, κυρίως τον αγώνα, όλων των υποψηφίων μου στο εκλογικό διαμέρισμα του Άσου Λεχαίου. Αυτό κάνω και τίποτα περισσότερο. Αληθεύει ότι ο Γιώργος ο Πούρος θα κάνει αυτά προκειμένου να τραβήξει τα φώτα επάνω του για να ανακοινώσει την προσχώρησή του στο συγκεκριμένο κόμμα? Κύριε Σαρμπέ, είμαι απόλυτος και κατηγορηματικός. Ήταν μια καθαρά αυτοδιοικητική πράξη που όφειλα να κάνω στον εαυτό μου και για τους συνυποψηφίους μου και τίποτα περισσότερο. Απορώ δε πως αυτή την αγνή αυτοδιοικητική πράξη κάποιοι προσπαθούν να τη συνδέσουν με πολιτικά κίνητρα. Κανένα πολιτικό κίνητρο δεν έχω, ούτε ποτέ θα εμπλέξω την πολιτική στην τοπική αυτοδιοίκηση και εσείς τουλάχιστον ξέρετε και οι υπόλοιποι δημοσιογράφοι, ο τύπος, ότι ποτέ δεν τα ανέπλεξαν. Άλλοι προσπαθούν να τα ανέπλεξουν. Μακριά από μένα λοιπόν τέτοιες σκέψεις ή τέτοιες πράξεις. Ήταν μια καθαρά κίνηση μέσα στα πλαίσια της αυτοδιοίκησης και της ηθικής τάξης όπως την εννοώ εγώ και τίποτα περισσότερο. Γι' αυτό λοιπόν αυτά τα σενάρια ας λείψουν. Δείτε δηλαδή ότι προσπαθούν να προσανατολίσουν με αυτά τα δημοσιεύματα από το καθαρά αυτοδιοικητικό χαρακτήρα αυτής της παρέτησης? Προσπαθούν να εφεύρουν διάφορα πράγματα, πιστεύω, οι διάφοροι θαμώνες ή και αρχηγίσκοι του Γαλατικού χωριού, διότι περί Γαλατικού χωριού πρόκειται. Προσπαθούν να εφεύρουν λοιπόν διάφορα τεχνάσματα για να εμπλέξουν την αυτοδιοίκηση με την πολιτική και τούμπαλι. Εγώ σε αυτή την εμπλοκή και σε αυτά τα σενάρια δεν συμμετέχω. Και ένα έχω να πω και κλείνω με αυτό, δεν έχω να πω περισσότερα. Προειδοποιώ όλους αυτούς τους αρχηγίσκους του Γαλατικού χωριού ότι αν συνεχίσουν, μια λέξη μόνο τους ταιριάζει. Αλλή μόνο τους. Τίποτα περισσότερο.